Σοκαριστικέ πτυχέ και ανατριχιαστικέ λεπτομέρειε έρχονται στο φω τη δημοσιότητα για το διπλό συμβόλαιο θανάτου στο Ρέθυμνο. Ο δίθεν εκτελεστή, ένας 24χρονος Παλαιστίνιος που ο κριτικός επιχειρηματίας φέρεται να στρατολόγησε για να βγάλει από τη μέση την ενδιαστάση σύζυγό του και μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών του αλλά και τον Ισραηλινό συνεταιρό του, κινήθηκε έξυπνα και μεθοδικά. Φοβούμενο πω ο ίδιο θα ήταν ο επόμενο τρίτο στόχο, πήγε με τα νερά του εργοδότη και εντολέα του που είχε φροντίσει άλλωστε να του περάσει το μήνυμα πω αντιρρήσει δεν θα σήκωνε. Και αφού το σατανικό σχέδιο που παραπέμπει σε κινηματογραφική ταινία στήθηκε με εγκέφαλο των 41 χρονών από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης, ο πληρωμένος δολοφόνος το ανέτρεψε. Προειδοποίησε τα θύματα και περνώντας το κατόφλι της ασφαλείας Ρεθύμνου, εκτός από τα όσα συγκλονιστικά περιέγραψε, φρόντισε να παραδώσει στις αστυνομικές αρχές και ηχογραφημένο διάλογο ανάμεσα στον ίδιο και τον εντολέα. Πόσες σφαίρε θέλει τον καθένα. Έξι έχω βάλει μέσα. Δεν με Κάνω τι θες. Ποιος θέλεις να είναι πρώτος. Πρώτος Ισραηλινός. Με ξεκάθαρε απειλέ και άγριες διαθέσεις όπως ο Παλαιστίνιος περιγράφει ο 41χρονος Ρεθιμιώτης και μαζί ένας κουμπάρος του και ένας ακόμη κοινός του φίλος είχαν καιρό πριν αποφασίσει κάθε βήμα τη μαφιόζικης διπλής δολοφονίας. Αφού θα έβγαζαν από τη μέση την 39χρονη και τον Ισραηλινό, η συνέχεια θα ήταν εξίσου ανατριχιαστική. Ο στόχο ήταν σαφή. Έπρεπε να του εξαφανίσει από προσωπουγή για να προκύψει σκηνοθετημένη φυγή του. Η εντολή ήταν να ανοίξει δύο λάκου, να του γεμίσει με οξύ για να εξαϊλώσει τα πτώματα και ύστερα να τους τσιμεντώσει βάζοντας τα φόπλακα σε κάθε προοπτική να αποκαλυφθεί η φρικαλαιότητα. Ο Παλαιστίνιος που θα ήταν ο φυσικός αυτούργος φρέναρε το σχέδιο που ξεπερνά σε φαντασία και το πιο καλογραμμένο χολιγουντιανό σενάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια επένδυση με εξαγορά μεγάλη έκταση στο Ρέθυμνο ένωνε φύτε και θύματα. Ο Ισραηλινό θα έβαζε τα κονδύλια και το ζευγάρι θα το έτρεχε επιχειρηματικά, όμω το σχέδιο τυνάχθηκε στον αέρα μαζί με το γάμο του. Σύμφωνα πάντα με τον Παλαιστίνιο, στον ίδιο υποσχέθηκαν χρήματα αλλά και το πώ θα φυγαδεύσουν την οικογένειά του από την εμπόλεμη λωρίδα τη Γάζας. Τα όσα διανόητα περιγράφονται, εξέτασαν με προσοχή οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου για να δέσουν την υπόθεση θρίλερ. Ο εισαγγελέα άσκησε στου τρει κατηγορούμενου βαριέ διώξει για σύσταση εγκληματική οργάνωση σε βαθμό κακουργήματος αλλά και για κατοχή όπλων και ναρκωτικών. Όλοι του εξ αρχή αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται.